Γλιστράει ο Ντικίνιο, κερδίζει ο Βέλεθ. Αϊτόρ. Πάσα για τον Διαφάνιες. Και πάλι ο Αϊτόρ. Το αριστερό θα βγάλει το γέμισμα, η μπάλα περνάει, καταλήγει out. Ίσως ό,τι πιο επικίνδυνο έχουμε δει μέχρι στιγμής. Τροφοδοτεί τον Κότσιρα, το θα πάει στο γέμισμα. Κεφαλιά του Μπάντο, σουτ του Μαουρίσιο, εντελώς άστοχο. Μπάλα καταλήγει out. Πέρεθ για τον Αϊτόρ. Κίνηση του Ισπανού. Ποιος θα ελευθερώσει για τον Χουανκάρ. Θέλει να περάσει από τον Λαλά. Γεμίζει ο Ισπανός, κεφαλιά του Μακέδα. Την μπάλα out. Μια ακόμη καλή στιγμή. Αυτή τη φορά η πιο σημαντική θα λέγαμε στο πρώτο ημίχρονο. Στο 41 μετά από την ενέργεια του Αϊτόρ που άφησε για τον Χουανκάρ. Αυτός απέφυγε τον Λαλά. Ένα γλυκό γέμισμα για την κεφαλιά που ήταν άστοχη από τον Φεντερίκο Μακέιντα. Βιαφάνιες προλαβαίνει τον Καμαρά, όχι όμως τον Ρόνι Λόπες που δοκιμάζει και το σούτ. Είναι άστοχος ο Βραζιλιάνος, αλλά είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός δοκιμάζει με κάποιο τρόπο να απειλήσει την εστία του Παναθηναϊκού. Διτάλ. Αφήνει τον Βιαφάνιες. Αυτός απέφυγε τον Εμβιλά, σημαδεύει άστοχα. Σουτάροντας με το δεξί, ο Αργεντίνος. Κέρδισε ο Πέρεθ. Βιτάλ βγήκε νικητής από την μονομαχία με τον Εμβιλά. Πάσα στη μεγάλη περιοχή, μια πτώση με τον Πολωνό ρέφερι να αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Προηγούμενη φάση, πάσα του Βιτάλ. Προσπάθεια του Παλάσιος. Ρατσκόφσκι άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Με το αριστερό σημαδεύει τον Ματέος Βιτάλ. Το έχει μπροστά του τον Καρμπόβνικ. Θα βγάλει την σέντρα, η κεφαλιά από τον Ιωαννίδη. Διώχνει σε κόρνερ ο Βασλίκ. Στο 80 λεπτό. Πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Παπασταθόπουλος πέρασε στον Κρουσάη. Ποιος από πλάγια θέση θέλει να αποφύγει τον Βέλεθ. Μπάλα θα καταλήξει out. Χωρίς να ανησυχήσει με αυτήν την ενέργειά του την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Μάριος Κρουσάη.